Θησαυρό αποδεικνύεται η Κρήτη σύμφωνα με τη διοίκηση τη Εθνική Τράπεζα που επισκέφθηκε το νησί μα και παρουσίασε τι δυνατότητε και προοπτικέ για το μέλλον. Όπω τονίστηκε, τα επόμενα χρόνια το νησί θα αποτελέσει δυναμικό πυλώνα τη οικονομία και πεδιοδράση για την ανάπτυξη, την πρωτοπορία και την καινοτομία. Η Κρήτη είναι η πιο πλούσια περιφέρεια τη χώρα ενώ υλοποιούνται μεγάλα έργα όπω το νέο αεροδρόμιο και ο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη. Η Κρήτη θα πρωτοστατήσει και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Αποκαλυπτική είναι η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας που παρουσιάστηκε και σύμφωνα με την οποία κεντρικοί πυλώνες για την Κρήτη είναι ο τουρισμός και τα τρόφιμα και τεράστιες προοπτικές ανοίγονται για την πράσινη ενέργεια και τα κέντρα αριστείας. Συγκεκριμένα, μεγάλη παραμένει η διάθεση επένδυσης στην Κρήτη, καθώς είναι κατά 20% υψηλότερη από την υπόλοιπη χώρα, ακόμα και εν μέσω εμποδίων και δύσκολων οικονομικών συγκυριών. Το νησί μας έχει μεγάλο μερίδιο στις επενδύσεις που έφτανε μέχρι το 2018 το 6,2% ενώ η απόδοση των τουριστικών επιχειρήσεων αγγίζει το 8,5% με ανωδικούς ρυθμούς. Η κλάδη με θετικό πρόσημο είναι ο τουρισμός, τα αγροτικά προϊόντα και η μεταποίηση. Τα πλαστικά αποτελούν ένα κλάδο φαινόμενο, ο τομέα της υγείας και φυσικά τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τις κριτικές επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο και υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα αιωλικά πάρκα κρύβουν μεγάλε επενδυτικέ ευκαιρίε, αφού, όπω αποτυπώνεται στο διάγραμμα, υπάρχει 81% μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην Κρήτη από ότι στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στα νότια τμήματα του νησιού. Αδιαμφισβήτητη η υπεροχή του νησιού σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία στην Κρήτη, οι δαπάνε του ΑΕΠ είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη είναι πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη σε δημοσιεύσει απήχηση και δεύτερο σε διεθνή παρουσία, ενώ το είτε πρωτοπορεί σε πολλού τομεί. Στην επόμενη μέρα τη ελληνική οικονομία, η Κρήτη, σύμφωνα με τη μελέτη τη Εθνική Τράπεζα, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά αποτομής, με όλα τα δεδομένα και τι εκτιμήσει να προδιαγράφουν αναπτυξιακό άλμα. Τεράστιοι δρόμοι ανοίγονται για την παραγωγή τροφίμων και τι εξαγωγέ τη Κρήτη. Με βασικά στοιχεία το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Η Εθνική Τράπεζα, διαπιστώνοντα τι επενδυτικέ πρόπτικε και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, τάσεται στο πλευρό κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη που επιθυμεί γρήγορε συναλλαγέ, ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου και δάνεια εξπρέ με απλοποιημένε διαδικασίε, ενώ όπω τονίστηκε, θα στηρίξει το αρκαλοχώρι που επλήγει από το σεισμό.